Tempest. Η Βρετανία θα πετάξει το μαχητικό νέας γενιάς τα επόμενα 5 χρόνια. Ο Ρίτσαρντ Μπάρτον του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας δεν έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την παρθενική πτήση, ωστόσο ανέφερε πως πρόκειται για ένα αεροσκάφος χαμηλής παρατηρησιμότητας. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας λοιπόν ανακοίνωσε στις 18 Ιουλίου μια εναέρια επίδειξη πτήσης μάχης, Flying Combat Air Demonstrator, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα 5 έτη ως μέρος του προγράμματος μελλοντικού συστήματος μάχης αέρος ή αλλιώς πρόγραμμα Tempest. Το γεγονός αυτό αποτελεί την πρώτη φορά που το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας παρήχε μια επίσημη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα από τότε που ανακοινώθηκε στην αεροπορική επίδειξη FIA το 2018. Σύμφωνα με τη δήλωση, το προϊόν επίδειξης θα παίξει σημαντικό ρόλο στην παροχή στοιχείων τεχνολογίας και σχεδιασμού που απαιτούνται για την παράδοση των FCAS της Βρετανίας. Το πρόγραμμα αυτής της ναυαρχίδας είναι μέρος ενός σετ καινοτόμων τεχνολογιών οι οποίες αναπτύσσονται από την Team Tempest. Αυτές οι ιδέες σχεδιάζονται για να επιδείξουν και να δοκιμάσουν την επόμενη γενιά εναέριων δυνατοτήτων, εργαλείων, διαδικασιών και τεχνικών που χρειάζονται για να διασφαλιστεί πως το Tempest, το μελλοντικό σύστημα μάχης αέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, θα ξεκινήσει υπηρεσία μέχρι το 2035, συνέχισε. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη FIA στις 18 Ιουλίου, εκπρόσωποι του Υπουργείου και των συνεργατικών εταιριών, BAE Systems, Leonardo, MBDA και Rolls-Royce, επιβεβαίωσαν την είδηση πριν την επίσημη δήλωση του Υπουργείου. Ο υπεύθυνος του προγράμματος του Υπουργείου, Richard Barton, δεν ήταν σε θέση να παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την παρθενική πτήση του αεροσκάφου το 2027. Ωστόσο, επιβεβαίωσε πως η πτήση θα περιλαμβάνει ένα αεροσκάφος χαμηλής παρατηρησιμότητας, αν και οι τεχνολογίες και ο σχηματισμός του παραμένουν πολύ ευαίσθητες πληροφορίες. Η πρώτη πτήση είναι ένα από τα πολλά επιτεύγματα που θα πετύχει το πρόγραμμα FCAS, ανέφερε. Διεθνής βιομηχανία. Ο Μπάρτον δήλωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο εκτελεί μια ανάλυση για τη συνέχιση του FCAS σε συνεργασία με την Ιταλία και την Ιαπωνία, έτσι ώστε να γίνουν διαθέσιμες και άλλες βασικές βιομηχανικές επιλογές. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να αποκαλυφθούν μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για το πρόγραμμα. Πάει καλύτερα από ό,τι προγραμματίζονταν, πρόσθεσε. Υπάρχει μια τεράστια πιθανότητα, διαβεβαίωσε, πριν αναφερθεί σε κοινές αξίες και ευκαιρίες μεταξύ στρατιωτικών, κυβερνητικών και βιομηχανικών συνεργατών. Συζητούμε τη μελλοντική κατεύθυνση αυτή τη στιγμή και θα πάρθουν αποφάσεις αργότερα μέσα στο έτος. Έχουμε ένα εύρος επιλογών και κοιτάμε διαφορετικές αναλλακτικές, συνέχισε. Ο Μπάρτον επιβεβαίωσε επίσης πως η Σουηδία παραμένει πολύ κοντινός συνεργάτης του προγράμματος FCAS, αλλά επιβεβαίωσε επίσης πως το Βρετανικό Υπουργείο μιλάει και με άλλους διεθνείς συνεργάτες που ενδιαφέρονται σε αυτό που κάνουμε. Ωστόσο, απέρριψε να δηλώσει κάτι σχετικά με το μελλοντικό γαλλογερμανικό πρόγραμμα FCAS, SCAF, καταλήγοντας: έχουμε μια σταθερή βάση και είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις όσο περνάει ο χρόνος. Οι λεπτομέρειες είναι όσο stealth είναι το αεροσκάφος. Η BAE Systems παρουσίασε και αυτή μια χρωματιστή μακέτα του προϊόντος επίδειξης του Tempest στη FIA, αν και εκπρόσωποι της εταιρείας επιβεβαίωσαν πως δεν αντιπροσωπεύει το αεροσκάφος που αναμένεται να πετάξει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Το προϊόν επίδειξης αναπτύσσεται εδώ και κάποια χρόνια, πρόσθεσε. Ωστόσο, ο υπεύθυνος μελλοντικών συστημάτων μάχης αέρος της BAE Systems επιβεβαίωσε πως το προϊόν επίδειξης αποτελεί ένα αεροσκάφος χαμηλής παρατηρησιμότητας και πως η πρώτη πτήση θα περιλαμβάνει ένα πεδρωμένο αεροσκάφος που θα πετά με υπερηχητικές ταχύτητες. Ο σχεδιασμός γίνεται σωστά, είπε. Μαθαίνουμε τι σημαίνει να σχεδιάζεις και να αναπτύσσεις στο ψηφιακό κόσμο. Σύμφωνα με την BAE Systems, τη Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία και τους πιλότους εταιρείας που έχουν εκτελέσει περισσότερες από 100 ώρες σε ψηφιακές δοκιμές πτήσης, αυτός είναι ένας νέος τρόπος εργασίας, χρησιμοποιώντας συστήματα που βασίζονται σε μακέτες και 50 πατέντες που παράχθηκαν για ρεαλιστικά και απτά αποτελέσματα, όσο κοιτάμε να κατευθυνθούμε σε ένα πρόγραμμα με επιχειρησιακή δυνατότητα στη δεκαετία του 2030, δήλωσε ο υπεύθυνος. Η BAE Systems σήμερα τρέχει 19 προγράμματα που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προϊόντος επίδειξης. Η Ιταλική Leonardo θα παρέχει την ενσωμάτωση αισθητήρων στο αεροσκάφος. Η Γαλλική MBDA συνεχίζει να αναπτύσσει μελλοντικά όπλα και συνεργάζεται με τη διοίκηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την επιχειρησιακή ανάπτυξη και τις πωλήσεις. Η Βρετανική πλευρά απαιτεί γρήγορες και φθηνές λύσεις που μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα. Ανέφεραν πως τα πυρομαχικά θα πρέπει να παρατάσσονται από εσωτερική βάση όπλων. Τέλος, ο υπεύθυνος μελλοντικών προγραμμάτων της Rolls-Royce, ο Alex Zeno, επιβεβαίωσε πως ο κινητήρας του FCAS παραμένει σε στάδιο συναρμολόγησης. Ακόμη, εργαζόμαστε στο να κάνουμε λιγότερο ρυψοκίνδυνη την ενσωμάτωση και στο να διευρύνουμε τις απαιτήσεις ισχύως, ανέφερε. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.